Ούτε είναι αποτέλεσμα του γούστου του καλεσμένου, ο οποίος είναι πάρα πολύ, είναι φοβερό αφεντικό. Μπήκε μέσα, χαιρέτησε όλους τους τεχνικούς με ύφος, έτσι είμαι εδώ και ήρθα, και μας είπε και τι τραγούδι να βάλουμε. Θοδωρής Σαθερίδης είναι εδώ. Γεια σας, Αθηναίδα. Δεν τους αφήνουμε όλους να διαλέγουν μουσική, αλλά κάνουμε εξαιρέσεις. Ναι, με ρωτήσατε αν θέλω κάτι και εγώ είπα. Α, ρωτήσαμε. Και μάλιστα το είπα. Ναι. Κοίταξε, σου πω και κάτι. Η εκπομπή λέγεται Αντισυμβατικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις. Όχι. Η εκπομπή λέγεται Καλύτερα Αργά. Αλλά αυτό είναι το εφέ που έχουμε βάλει για να ότι είμαστε αντισυμβατικοί και κάπως διαφορετικοί τύποι. Και καθόμουν και σκεφτόμουν τώρα οι πολιτικοί, ρε παιδί μου, όταν πηγαίνουν ας πούμε, να κάνουν μια συνέντευξη, έχουν μάθει από τους συμβούλους τους τα πάντα. Ναι. Ποιος είναι ο άλλος, τι θα κάνει κτλ. Εγώ έρχομαι με το πρόσωπο. Ναι. Τώρα, σε τι αντισυμβατικές ερωτήσεις και απαντήσεις μπορώ να δώσω, να δούμε. Τίποτα. Σκεφτόμουν πριν την εκπομπή ότι τώρα τι να ρωτήσω έναν άνθρωπο που έχει μιλήσει για τους εθισμούς του, έχει μιλήσει για τους γάμους του, έχει μιλήσει για τους ερωτές του, για το εγγόνι του, για την κόρη του. Οπότε νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να συζητήσουμε είναι τα τρέχοντα. Ναι. Ας πούμε, αυτό ήταν τραγούδι του Dylan. Αυτό είναι του Dylan, αλλά είναι σε εκτέλεση Jason Mraz και το είχα βάλει σε μια παράσταση το ψέμα. Ναι. Του Φλωριάν Ζελέ που παίζαμε στο Μικρό Παλάς με την Σμαράγδα, τη Μυρτό, την Αλικάκη και τον Κώστα τον Κάπα. Mm-hmm. Γιατί μου τέριαζε πάρα πολύ στο θέμα και γενικά νομίζω ότι ταιριάζει σε μια εκπομπή με την έννοια του πώς ονοματίζεις τα πράγματα, mm-hmm. πώς τα λες, τι εννοείς κτλ. Να συμπληρώσω σε αυτό όλο που είπες, ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω μιλήσει για τα πάντα, συμβαίνει και μια τελευταία αλλαγή τα τελευταία χρόνια σε μένα. Δεν με ενδιαφέρουν πια οι απόψεις μου. Δεν σε ενδιαφέρουν εσένα τον ίδιο οι απόψεις σου. Οι δικές μου, ναι. Νομίζω είναι πολύ υγιές αυτό. Ναι, δηλαδή, γιατί. Την αφήνεις, την άποψη να φύγει και εντάξει, και τι έγινε, μπορεί και να αλλάξω άποψη σε λίγο. Ξέρεις κάτι, ναι. Όχι μονάχα μπορεί να αλλάξω, αλλά ναι. Να πέφτω και έξω. Ναι. Ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι επειδή είμαι τώρα 58 χρονών, τα τελευταία 30, όχι 30, ναι. Όχι παραπάνω είναι. 30 και 18 είναι 48. Mm-hmm. Και 19, 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, έτσι. 39 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι που ξέρω να κάνω καλύτερα. Mm-hmm. Να γράφω, να σκηνοθετώ, να παίζω. Όταν τα κάνεις όλα αυτά, τα κάνεις με τις απόψεις σου. Ναι. Έχω πέσει έξω. Δηλαδή λέγω, αυτό θα δουλέψει. Δεν έχει δουλέψει έτσι. Ναι. Αυτό το αστείο είναι πολύ καλό. Δεν ήτανε. Μπορεί να διαχειριστεί το περιβάλλον, το μηντιακό περιβάλλον, οι φίλοι, έναν άνθρωπο που είναι μετέωρος, που αλλάζει άποψη. Ή κοιτάνε με καχυποψία και λένε τώρα τι μας λέει αυτός. Όχι, νομίζω. Τι περίεργο μας λέει, δηλαδή πώς άλλαξες, κάτσε, περίμενε. Και στα πάνελ τα τηλεοπτικά το συζητάνε αυτό. Τι μας λέει τώρα ο Αθερίδης, τι μας λέει ο Τάδε. Είναι δυνατό, αφού μας έλεγε κάτι άλλο προχθές. Θα σου πω κάτι, το πιο υγιές απ' όλα είναι του να αλλάζεις απόψεις. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λέμε ρε παιδί μου για το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι είναι εκεί με τις ίδιες απόψεις και τα λοιπά. Δεν έχουν δώσει ας πούμε την ευχέρεια ναι. να συγχρονιστούν με τις συγκυρίες και με τα λοιπά και τα λοιπά. Και αυτό το πράγμα δεν είναι στα υπέρ τους. Δηλαδή πρέπει ο εξυγχρονισμός είναι δυναμική διαδικασία και η πολιτική και η ζωή κυρίως. Ναι. Εγώ νομίζω αυτό που λες ότι πώς το διαχειρίζονται ένα τέτοιον άνθρωπο. Έχει διαφορά το να αλλάζεις απόψεις από το να είσαι όπου φυσάει ο άνεμος. Α, okay. Άλλο είναι το ένα. Έτσι. Άλλο το ένα. Ναι, δεν είμαι αυτό. Ναι. Άρα αλλάζεις από. Sorry για τον Ενικό, δεν γνωριζόμαστε πολύ. Όχι, βρε, Αθηναίδα, και εγώ στον Ενικό σου μιλάω αυτόματα όμως. Έχουμε κάποιους κοινούς φίλους, οπότε. Ναι, 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 και είναι. Άρα είναι, είναι προϊόν ορίμανσης οι δικές σου αλλαγές. Νομίζω, ναι, απολύτως. Ναι. Και προτεραιοτήτων. Έχω καταλάβει ότι δεν είναι οι απόψεις που έχουν σημασία στη ζωή. Ναι, έχεις καταλήξει με την ορίμανση σε μια πιο ανώριμη άποψη από αυτή που είχες. Ναι, έχω καταλάβει ότι η χαρά, αυτό δηλαδή που στο δημοτικό το έκανα αυτόματα, η χαρά, η αγάπη και όπου αισθάνομαι άνετα είναι το υγιές και το επιδιωκόμενο, ότι αυτό ήταν πια το πραγματικό. Mm-hmm. Γιατί μπαίνοντας ας πούμε στη ζωή να πολεμήσεις, στους ανταγωνισμούς κτλ., αναγκαστικά θα μπει σε χώρους που δεν γουστάρεις, θα ανταγωνιστείς ανθρώπους που δεν εκτιμάς, mm-hmm. γιατί πρέπει να υπάρξεις ναι. με κάποιο τρόπο. Τώρα έχω την πολυτέλεια αυτό το πράγμα να μην το κάνω. Ναι. Δηλαδή, αν ακούω δύο ονόματα που δεν μου αρέσουν, λέω άντε, γεια και έχω φύγει. Και έτσι κρατάς μια ηρεμία. Ναι. Η Μέριλ Στρίπ το είχε πει αυτό, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια της, που είχε πει κουράστηκα. Ξέρω ακριβώς τι θέλω ναι. και δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο, γιατί έχω την άποψή μου. Έτσι είναι ακριβώς. Μήπως όμως αυτό είναι και ένα τέλμα. Δηλαδή, έχω φτάσει. Κλείσιμο. Ναι.
Είναι ωραίο κλείσιμο. Mm-hmm. Είναι δηλαδή σαν να σου πω: εγώ πάμε διακοπές και τις περιμένεις πώς και πώς, και ξαφνικά σου πετάω και δύο ονόματα που θα είναι στην παρέα και μου λες: τώρα μου το έχεσες. Τώρα μου το έκανε. Θα μου λέει: ήθελα να πάμε οι δυο μας ή να πάμε, ξέρω εγώ, με τον Μιχάλη και την Τασούλα που τους γουστάρω κτλ. Από αυτό προστατεύεσαι. Δεν είναι κλείσιμο. Δηλαδή, κανονίζεις με ποιους θα είσαι, πού πατάς και πού βρίσκεσαι. Δεν έχει να κάνει. Mm-hmm. Και επίσης, δεν σε ενδιαφέρει πια. Δεν λογοδοτείς. Ναι. Καταλαβαίνεις. Οκ. Okay. Χρειάζεται καμιά φορά όμως να λογοδοτούμε. Δηλαδή, μήπως χρειάζεται και ένα ενός είδους τάξη στη ζωή και ένα πλαίσιο. Βέβαια. Ένα πλαίσιο. Ναι. Το πλαίσιο αυτό, αν είναι το κλίμα της αγάπης και της τέτοιας, σε αυτό λογοδοτούμε. Τι χύπικα πράγματα. Τι χύπικα πράγματα είναι αυτά για αγάπη. Δεν είναι χύπικα. Να σου πω κάτι, είναι το μόνο διαχρονικό πράγμα που γνωρίζει ο άνθρωπος. Δεν έχει και κάτι άλλο. Και στο μόνο διαχρονικό που έχει γνωρίσει το πρώτο πράγμα στη ζωή του. Mm-hmm. Γιατί όταν γεννιέται, ναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι ένα φυτό. Ναι, ναι. Το πρώτο πράγμα που γνωρίζει είναι μια αγάπη που τον φροντίζει. Ναι. Είτε είναι ακόμα και σε ορφανοτροφείο. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που γνωρίζει ο άνθρωπος είναι η αγάπη, δεν είναι κάτι άλλο. Ο άνθρωπος που έχει αγαπήσει περισσότερο από όλους. Εμένα. Mm. Εντάξει. Δεν έχω παράπονα, η αλήθεια είναι από τους ανθρώπους που έχω, αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το ξέρω. Φαντάζομαι η μαμά μου. Ναι. Το να είσαι αγαπητός είναι τέχνη. Είναι και τέχνη. Ναι. Έχεις πει ότι είσαι πονηρός. Ναι, έχω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η δήλωση ότι είμαι πονηρός. Είμαι. Η πονηριά τι είναι, είναι ένα είδος εξυπνάδας όπου μανιπιουλάρεις τους άλλους. Ναι, είναι χειριστικότητα. Μπορείς να μου το μάθεις. Δεν το έχεις καθόλου. Θα ήθελα περισσότερο. Άκου να δεις. Ναι. Είχα δύο φίλους στην πλατεία Ναβαρίνου όταν ήμουν 16 χρονών. Mm-hmm. Ο ένας ήταν, ξέρω εγώ, 22, mm-hmm, γιατί είχα πάντα μεγαλύτερους φίλους, ο άλλος 24, και αυτοί οι δύο μισιόντουσαν. Ναι. Ήταν έτοιμοι να σκοτωθούν. Και εγώ 16χρονος, κατηδίαν με τον έναν, του είπα: πω, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό που είπε αυτός για σένα, ρε, εσύ. Εκεί σε παραδέχτη. Α, λέει, είπε καλή κουβέντα αυτός για μένα. Ναι. Πηγαίνω στον άλλον άλλη μέρα, του λέω: αυτός παραδέχεται, και τους έκανα φίλους. Ναι. Αισθανόμουν τόσο μάγκας. Και αυτό ήταν ο λόγος που πήγα και έγινε ηθοποιός. Δεν τους έβαλες να ξανατσακωθούνε. Όχι, δεν ήμουν τέτοιος. Δηλαδή, ήθελα να τους κάνω, επειδή τους θαύμαζα και τους δύο και επειδή μισιόντουσαν, δεν μου άρεσε. Τους έκανα προξενιό, δηλαδή ωραίο, που παραδέχτηκαν ο ένας τον άλλον και το γούσταναν. Γιατί στην ουσία, κάτω από αυτό υπήρχε ένας ανταγωνισμός, αλλά αποσεβασμός τον άλλον στην πραγματικότητα. Οκ, okay, και έγινες ηθοποιός για να μανιπιουλάρεις τους ανθρώπους. Όχι, έγινα ηθοποιός γιατί κατάλαβα εκεί ότι τα ψέματά μου είναι πολύ άμεσα, πάρα πολύ καλά, ότι τους παίζω έτσι και αισθανόμουν μια τέτοια έπαρση. Ναι. Την οποία δεν την έχω χάσει μέχρι τώρα, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο παίζω. Ναι. Ωραίο ψέμα που έχεις πει. Ποια βιβλιοθήκη να ανοίξω τώρα. Ναι. Πάρα πολλά ψέματα. Ωραίο ψέμα είναι αυτό που σου είπα τώρα, ας πούμε. Ναι. Τα καλά ψέματα είναι τώρα. Ναι. Όταν τον άλλον του δίνεις κουράγιο, του άλλου τον στηρίζεις κάπου κτλ. Δεν ξέρω να σου πω. Φαντάζομαι με τα αντανακλαστικά της ζωής θα έχω πει ψέματα που μπορεί να κάνουν και κακό σε κάποιον άλλον, γιατί θα έχω όφελος εγώ. Αλλά μου φαίνεται ότι δεν είναι συχνό. Γιατί εγώ λογοδοτώ λίγο και σε μένα. Ναι. Δηλαδή δεν θέλω να πέφτω στα μάτια μου. Mm-hmm. Είχα διαβάσει κάπου ότι έλεγες ότι έχω φοβίες, αλλά δεν θέλω να θεωρώ τον εαυτό μου δειλό. Δεν θέλω αυτή η φοβία να με σταματήσει από το να κάνω κάτι. Άρα ο εαυτός σου είναι πολύ σημαντικός για σένα. Ο εαυτούλης σου, η εαυτάρα. Είναι έτσι. Ό,τι καλύτερο έχω γνωρίσει στη γη. Δηλαδή, ναι, αυτό το σαρκείο που το κουβαλάω, καλά είναι να τα πηγαίνω καλά μαζί του. Γιατί... Ναι. Τα πηγαίνατε πάντα καλά. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Η πανική ήταν απερίγραπτη. Έφευγε το πνεύμα από το σώμα. Δηλαδή, ναι. Είχα, ναι, το χέρι μου, θυμάμαι, στην τσέπη. Ναι. Και έλεγα: το χέρι μου και τα πόδια μου που είναι μέσα στο παπούτσι, ναι, δεν σκάνε αυτή τη στιγμή. Ναι. Ποιος είμαι εγώ, πού είναι το εγώ, προσπαθούσα να καταλάβω. Είναι, ναι, εδώ, είναι στα χέρια, ναι, τα πόδια μου είναι άλλο υποκείμενο από μένα. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι... Πότε όλα αυτά συμφιλιώθηκαν, το χέρι με το πόδι και το εγώ. Πολύ αργά. Κοίταξε, αυτά ξεκίνησαν στην εφηβεία και κράτησαν μέχρι τα 27, ας πούμε, mm-hmm, μια δεκαετία έτσι γερή, ναι, μέχρι που έκανα για πρώτη φορά ομοιοπαθητική και αυτό το πράγμα ήρθε και χαλάρωση. Mm-hmm. Και πολλά χρόνια μετά, κόβοντας και το αλκοόλ, σταθεροποιήθηκε ακόμα καλύτερα. Και όταν χρειάστηκε στα πολλά ζόρια να πάρω και λεξοντανίλ, τότε κατάλαβα ότι το θέμα δεν είναι κυρίως ψυχολογικό, είναι σωματικό. Είσαι κατασκευασμένος στο να γεννάς άγχος. Ναι. Τι είναι, μισό λεπτό να το βρω, αγχώδης ψυχονεύρωση.
αγχώδης, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή. Διαταραχή, αυτό. Ναι. Okay. Κάπου το είχε πει και το σημείωσε και λέω. Δεν θυμάμαι που το είχα πει, αλλά θα τον ρωτήσω. Αυτό... Καλά, μπορεί να λύσει και ψέματα. Στην πραγματικότητα. Όχι, ψέματα, όχι στις συνεντεύξεις δεν λέω. Τα έχω μάθει από το Βουτσινά αυτά τα κόλπα. Στις συνεντεύξεις, αν θες να είσαι εντάξει, πες όλη την αλήθεια, ό,τι και αν. Ναι, οπότε να μην, βρεθεί και μια συνέντευξη που έχει πει κάποιο ψέμα και μετά το. Όχι, δεν θα βρεθεί. Okay, δεν θα βρεθεί. Εκτός αν έχει γίνει κάποια παρανόηση και άλλο εννοούσα και άλλο κατάλαβαν, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Αλλά η αγχώδης διαταραχή γενικευμένη είναι κάτι το οποίο το έχω μάλλον από παιδί, κάτι στο κεφάλι πρέπει να είναι, η αμυγδαλή, δεν ξέρω τι, το οποίο από την ώρα που ρυθμίζεται με ένα χάπι... Φαντάζομαι για μεγάλο διάστημα. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή, πήρε ένα χάπι, είμαι εντάξει, είμαι μια χαρά, είμαι χάπι. Το γίνεται με τα λεγόμενα που έχουν επίδραση στην γκάμπα. Δηλαδή το Ζάναξ και το Λεξοτανίλ. Ζάναξ δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου. Λεξοτανίλ όμως έχω πάρει. Ούτε εγώ. Αλλά αυτά, επειδή προκαλούν εθισμό, καλό είναι να μην τα παίρνεις. Πιο ωραίο να το ελέγξεις αυτό είναι με αντικαταθλιπτικά μοντέρνα, τα σεροπράμ που παίρνω, ας πούμε. Ναι. Και έχω γίνει ωραίος. Δεν το συζητάω. Δεν τα διαφημίζουμε, κύριε Σιμίτη. Όχι, δεν τα διαφημίζουμε. Προφανώς έχει πάει. Ναι, πήγε εκεί. Και έχω συνταγούλα, ναι. Και... Άρα το συνεχίζεις αυτό. Δηλαδή, εγώ, στο γιατρό είπα, δεν θέλω να τα κόψω ποτέ στην υπόλοιπη μου ζωή. Και τι είπε. Λέω, κάνει κακό. Και μου λέει, όχι, αλλά άμα δεν χρειάζεται, γιατί και τα λοιπά. Και του λέω, όχι, όχι, δεν θέλω. Ναι. Δεν θέλω. Κάτι μου έκανε. Για άλλο λόγο τα πήρα. Τα πήρες γιατί είχες πονοκεφάλους. Ναι, τα πήρα για πονοκεφάλους. Και μου είπε... Σε έχω κατασκοπεύσει πάρα πολύ. Ναι, μου είπε αφού είχες να κάνεις συνέντευξη. Μπράβο, εγώ δεν το έκανα. Όταν έκανα συνεντεύξεις. Όταν έκανα συνεντεύξεις, δεν είχα διαβάσει και τίποτα. Γι' αυτό και οι συνεντεύξεις μου ήταν περισσότερο σαν ένας άνθρωπος ο οποίος υποδέχεται στο σαλόνι του σπιτιού του έναν άνθρωπο και γνωρίζονται για πρώτη φορά. Πριν έρθει κάποιος στο σαλόνι σου, δεν τον κατασκοπεύεις. Όχι. Εγώ το κάνω και στην κανονική ζωή αυτό. Όχι, αυτό είναι το σωστό που κάνεις εσύ, όχι αυτό που έκανα εγώ. Καλά, άστο, δεν ξέρω τι είναι σωστό. Λοιπόν, άρα συνταγούλα, ψυχοφάρμακο. Ναι. Ενώ υπάρχει στην κοινωνία ένα ταμπού και λένε, έλα μωρέ, μην πάρεις φάρμακα κι αυτά. Είχα κάνει μια συνέντευξη σε έναν άνθρωπο που αναλύει τα λύματα και μου έλεγε ότι παίρνουμε πάρα πολλά. Πώς, γιατί υπάρχει αυτή η απόσταση ότι είναι ταμπού και αν το πει σε κάποιον θα σου πει, έλα, όχι, μην πάρεις φάρμακα. Δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω το ταμπού. Εγώ δηλαδή, ειλικρινά παροτρύνω τον κόσμο, αν δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του, να βοηθηθεί. Όπως παίρνει και άλλα φάρμακα όταν έχει πρόβλημα. Ακριβώς. Δηλαδή, πονάει το δόντι, το αφήνεις να πονάει, δεν παίρνεις κάτι κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να παίρνουν φάρμακα για την υγεία τους, ότι πιστεύουν ότι το σώμα είναι έτσι φτιαγμένο από τη φύση να λύνει τα προβλήματα μόνο. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Ναι. Υπάρχει όμως ένα ισοζύγιο, το οποίο κάποια στιγμή διαταράσσεται. Mm-hmm. Και βλέπεις ότι ο εαυτός σου δεν τα βγάζει πέρα. Τι θα κάνουμε τώρα. Ναι. Ειλικρινά, αυτό με τους πονοκεφάλους. Δεν γινόταν να παίρνω ντεπών και να κρατάει μισή ώρα και να περνάει. Και πηγαίνω και μου λένε. Νευρολόγος και παθολόγος. Λέει καλύτερα λέει, να πάρεις ένα αντικαταθλιπτικό. Ναι. Γιατί είχα παρατηρήσει ότι αν έπαιρνα μισό λεξοτανίλ, εξαφανιζόταν για 4-5 ώρες ο πονοκέφαλος. Και έτσι έγινε η διάγνωση ότι είναι ψυχοσωματικό. Ναι. Και ήταν από τον κορονοϊό. Άρα εσύ λες τώρα ότι έχω βρει ένα φάρμακο το οποίο λειτουργεί με αυτό που τέλος πάντων έχω. Θέλω να το παίρνω για όλη μου τη ζωή. Όπως παίρνουμε πολλά φάρμακα. Δηλαδή, εγώ παίρνω για το θυροειδή. Φαντάζομαι ότι και άλλοι παίρνουν άλλα πράγματα. Και το έχεις αποφασίσει και το έχεις δεχτεί. Μα ειρήνη είναι το θέμα. Η ειρήνη μέσα μου. Η ειρήνη με αυτό το γόνατο, με αυτό το χέρι που δεν μ' αρέσουν. Δεν τσακώνονται πια. Να μην τσακώνονται. να το αγοράζεις όλο το πακέτο και να λες, παιδιά, γεια σας, αυτό είναι, αυτό κινείται. Εδώ, αυτό. Ωραία. Άρα τα έχουμε λύσει αυτά τα θεματάκια. Ναι. Τι μας απασχολεί πριν τις εκλογές, ας πούμε. Πριν τις εκλογές είναι μια περίεργη περίοδος. Ναι. Όπου συζητάμε τους φίλους μας. Έχει μια ευκολία κοινωνική το προεκλογικό κλίμα, γιατί έχουμε πάντα κάτι να συζητήσουμε με τους άλλους. Mm-hmm. Είναι λίγο σαν το Survivor. Δηλαδή, πώς το Survivor είχε δώσει κάποια εποχή ένα θέμα συζήτησης στις οικογένειες. Ο Ντάνος και ο Πρίαμος. Ναι, ειδικά τον πρώτο καιρό που μας ενδιέφερε. Μετά συζητούσαμε τον κορονοϊό πάρα πολύ. Σωστά. Τώρα συζητάμε τις εκλογές. Τι καταλαβαίνεις, τι υπάρχει, ποιο είναι το δικό σου συμπέρασμα. Κοιτάξτε, θα σου πω εμένα τι με εκνευρίζει. Πέρα από που σαν πολίτης, εμένα με ενδιαφέρει του ποιος θα κυβερνήσει με την έννοια δεν είμαι πια μόνος μου. Είναι η κόρη μου, είναι το εγγόνι μου, όλος ο κόσμος να υπάρχει όλο αυτό. Με εκνευρίζει που στο κέντρο κάθε εκλογικής διαμάχης, στην πραγματικότητα, είναι μια αγωνία ενός του εγώ των πολιτικών. Κατάλαβες, δηλαδή. Ναι. Να ξαναβγούνε. Ναι, και φροντίστε τη ματαιοδοξία μου. Και αυτό το πράγμα έχει, ένα, δεν, έχει πέσει παγκοσμίως ο πύχης πάρα πολύ. Στην πολιτική. Ναι, έχει πέσει, δηλαδή έχει γίνει πολύ προσωποκεντρικός, πολύ επικοινωνιακός. Η ουσία είναι αλλούνταλου. Αλλά σαφέστατα και υπάρχει ουσία. Πάντα υπάρχει. Ναι. Θέλουν, δεν θέλουν οι ίδιοι.
Ναι. Αισθάνεσαι ότι μοιάζουν όλα τα κόμματα μεταξύ τους και ότι όποιος και να βγει θα κάνει μεγάλη διαφορά στη ζωή μου? Όχι, πιστεύω ότι θα υπάρχει διαφορά και πρέπει να είναι, αλλά παγκοσμίως πάλι λέω, έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο. Δηλαδή ο λαϊκισμός είναι ένα 80% της επικοινωνιακής δύναμης, ας πούμε. Θα μου πεις, αυτό υπήρχε και στην αρχαιότητα. Από τον Περικλή ακόμα υπήρχε. Ναι, ναι, αλλά ας πούμε πριν από 40 χρόνια, πριν από 30 χρόνια, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Λένε δηλαδή ότι το επίπεδο του Εθνάρχη Καραμαλή με τον Παπανδρέου ήταν αλλού. Ήταν, ναι, αλλού πεζόταν η μπάλα. Αυτό πήγαινα να σου πω, ότι λένε ότι είναι θέμα προσωπικότητων, ότι τελείωσαν οι μεγάλοι ηγέτες. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι με ισχυρή προσωπικότητα. Το ζήτημα είναι ότι πραγματικά σου λέω, θυμάσαι λίγο καιρό πριν πεθάνει ο Παπανδρέου, που γυρνώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάνει μια αποκαλυπτική συνέντευξη που μιλούσε ότι πια οι εθνικές κυβερνήσεις δεν έχουν σημασία. Mm. Υπάρχει ένα διευθυντήριο το οποίο δίνει κατευθύνσεις και δεν ξέρω πια τι ρόλο παίζουν. Αυτό εδώ που έλεγε τότε ο Παπανδρέου μετά από το Χατζηδάκη, τα είχε πει ο Χατζηδάκης. Τα είχε πει όλα, δεν είναι φοβερό? Ναι, βέβαια. Ανατρέχεις αυτά που είχε πει ο Χατζηδάκης. Ανατρέχω και μου έκανα φαίνεται και παρέα μαζί του ένα διάστημα. Τι τύπος ήτανε? Θα σου πω, σαν παιδί ήταν. Σαν ένα σοφό παιδί. Mm-hmm. Κάποια στιγμή δηλαδή περπατήσαμε από τον όχι το μαγεμένο αυλό, το άλλο, το πάρτι. Mm-hmm. Θυμάσαι ένα μπαρ, το πάρτι, του Μπράιαν, που είχε εκεί στην ΕΔΕ. Ο οποίος είχε σταθερά, είχε στέκια. Ναι, ναι. Και μάζευε τον κόσμο γύρω, το ωραίες παρέες έκανε. Και τον συνοδεύσαμε μαζί με έναν φίλο μου μέχρι την πόρτα του σπιτιού του που έμενε. Και τον ρώτησα κάποια στιγμή για όλα αυτά, ρε παιδί μου, τα χρόνια του 60 και του 50, λέω, ήταν ωραία? Και μου λέει, ποτέ τα χρόνια δεν είναι ωραία. Τα άθλια, μου λέει. Σημασία έχει τι κάνεις εσύ μέσα στα χρόνια. Ναι. Είχε διατηρήσει όμως αυτό το πράγμα. Ήταν ένα παιδί με τις δικές του παραξενιές, με τους δικούς του κανόνες. Δεν πεζόταν ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι ήταν ένας άγγελος επί της γης. Δηλαδή, η μουσική του ήταν τόσο ακομπλεξάριστα τέλεια. Δηλαδή, δεν τον ενδιέφερε αν αυτή η σειρά των οτών και η αλαφράδα θα μπορέσει να τον κατηγορήσει κανένας για τι παιδικά τραγουδάκια. Για τον Νιάο Βρεγατούρα. Σαν παιδικό τραγουδάκι. Έχει όλη τη γλύκα των αγγέλων. Αλλά και με ό,τι καταπιάστηκε. Τον έχουμε εκτιμήσει αρκετά το Χατζηδάκι. Ναι, νομίζω ναι. Δηλαδή αυτό που του αναλογούσε το πήρε από τους ανθρώπους που το θαυμάζουν, έτσι. Γιατί κάθε ένας μας και κάθε έργο τέχνης απευθύνεται μονάχα σε αυτούς που τους αρέσει. Σωστά. Στους άλλους δεν απευθύνεται, τι να κάνω τώρα. Ναι, εντάξει. Βέβαια, ο Χατζηδάκης, ο λόγος που νομίζω ότι τώρα πολλοί ανατρέχουμε, είναι ότι είχε προβλέψει πράγματα. Ναι. Και κοινωνικά και ιδεολογικά είχε δει πράγματα να έρχονται. Ναι. Που τότε δεν ξέρω αν τα φαινόμενα επαναλαμβάνονται και αν η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά ήταν σε άλλη φάση. Βεβαίως. Δηλαδή το να έχεις δει ότι έρχεται ο φασισμός, ναι. Ότι το τέρας θα ξαναξυπνήσει, ότι όλα αυτά θα ξαναγίνουν, είναι μια διορατικότητα το που είναι. Το είχε υποστεί και ο ίδιος βέβαια, ναι, αυτό το είδος του φασισμού από την Αυριανή τότε. Δηλαδή με όλο σωστά αυτό που γινόταν, από το πετσί του πέρασε πάνω. Δηλαδή σου λέει, εδώ είναι, τι θα έρθει, να το. Έχουμε ξεμπλέξει με αυτή την ιστορία? Όχι. Όχι, τη φασιστικό. Αυτό ήταν, δηλαδή κάποια στιγμή είχαμε το φαινόμενο, ήταν σαν μόδα. Ο φασισμός όταν δεν είναι εκεί που εμφανίζεται με ταυτότητα. Με Χρυσή Αυγή ταυτότητα. Βέβαια, είναι ο φασισμός που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, υπάρχει μέσα στα κόμματα. Δηλαδή όταν είδα τους Αμερικάνους, Ινδιάνους στο Καπιτόλιο, έκανα έτσι. Σοκ. Φοβήθηκα. Και έλεγα, ευτυχώς που στο Σύνταγμά τους έχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Δηλαδή ότι μπορεί να δέσουν τον Τραμπ ως τρελό μέσα. Αφήστε, παιδιά, ο πρόεδρος δεν άδει. Ενώ η Ρωσία δεν έχει. Δεν έχει. Ναι. Αυτό είναι, δηλαδή όταν μίλησε για πυρηνικά, ας πούμε, ο Πούτιν, έχασα το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Γιατί την εποχή του αφοπλισμού, το σύνθημα ειρήνη, ύφεση, αφοπλισμός, οι πορείες ειρήνης κτλ. Που ήμουν 15-16 χρονών τότε, τότε μιλούσαν για τα πυρηνικά, αλλά όχι ως πιθανότητα, ναι, ως κατασκευή. Αυτός που είπε ότι να γίνει χρήση πυρηνικών δεν είχε ξανακουστεί ούτε εκείνα τα χρόνια που χρειάστηκε ο αφοπλισμός. Φοβάσαι έτσι για τη ζωή σου? Δηλαδή, περνάς φάση που λες, όχι, τι είπε ο Πούτιν, όχι, τι θα γίνει, ναι, όχι, κορονοϊός. Ναι, και είναι κακό αυτό, γιατί ένας φίλος πολύ καλός μου εξήγησε ότι ποτέ δεν πρέπει να μπαίνεις προσωπικά σε κοινωνικά ζητήματα. Δηλαδή, όταν ένα ποτάμι ρέει, δεν μπορείς να κολυμπάς αντίθετα. Δηλαδή? Όταν διαμορφώνεται μια κατάσταση η οποία, ρε παιδί μου, εννοώντας, όχι να μην έχεις άπλες απόψεις από την εποχή σου, αλλά όταν το ποτάμι ρέει, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή η Χρυσή Αυγή είχε 70%, δεν μπορείς να πας αντίθετα. Μην το πεις, θα μας παρεξηγήσουν.
Όχι, λέω. Ναι, ναι. Το λέω σαν ένα σενάριο. Ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ναι, απεχθές, ρε. Ναι, που δεν υπάρχει. Να το απαγορεύτηκε. Δεν είναι. Αλλά θέλω να σου πω. Καλά, εντάξει. Όχι, εννοώ ναι. ότι αν όλη η κοινωνία έχει αποφασίσει ότι θέλει να πάει σαν τα ποντίκια εκείνα που αυτοκτονούν από κάτι παιδιάδες της Σκωτίας, τα έχεις δει σε ντοκιμαντέρ. Ναι. Που από πάνω με ένα ντρόουν τα βλέπεις σαν ένα καφέ με μονοπάτι. Και δεν είναι μονοπάτι. Ναι. Είναι χιλιάδες ποντίκια αρουραίοι που πηγαίνουν. Και δεν έχει ένα κίνδυνο όμως αυτό. Δηλαδή, αν η κοινωνία περνάει διάφορες φάσεις, περνάει και φάσεις που όλοι χαζεύουν κάπως. Ξέρω εγώ, δηλαδή τώρα με τα κινητά έχουμε χαζέψει πάρα πολύ. Δηλαδή, κάποιες λειτουργίες παλιά μπορούσε να βρει έναν δρόμο. Έλεγε θα προσανατολιστώ. Τώρα δεν υπάρχει. Αυτό δηλαδή εμένα έχει καταργηθεί από τον εγκεφαλό μου. Ναι, πλέον πατάω ένα κουμπί, τελείωσε. Τώρα σε συμφέρει να το πας ακόμα και αν ξέρεις τον δρόμο. Ακριβώς. Γιατί θα πας πιο γρήγορα. Στο σπίτι μου πάω με. Ναι. Αν λοιπόν έχουν γίνει γίδια όλοι, για να χρησιμοποιήσω μια μοντέρνα έφραση, δεν μπορούμε εμείς να είμαστε το γίδι που είναι λίγο πιο απ' έξω και έχει μυριστεί την κατάσταση και έχει πει όχι, όχι, εγώ θα είμαι κάτι διαφορετικό. Και εσύ και ο κύκλος των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφεσαι. Ναι. Και θα ζείτε σαν μια παρένθεση. Αλλά αυτό ούτως ή άλλως το κάνεις ακόμα και σε εποχές που δεν είναι όλοι γίδια. Και σε εποχές που υπάρχουν άνθρωποι που τους γουστάρεις και άνθρωποι που δεν τους γουστάρεις. Δηλαδή πάντα ήμασταν. Όταν ήμασταν εκεί, ήταν τα φρικιάκια, οι κάγκουρες, ξέρω εγώ. Ναι, και ήσουν ή το ένα ή το άλλο. Θέλω να σου πω, διχασμικά πράγματα υπάρχουν μέσα στη ζωή συνέχεια. Συνέχεια. Ναι. Δεν είναι θέμα τα γήτια. Τα γήτια απλώς είναι λίγο επικίνδυνα. Ναι. Αυτό που λέει ο αγώνας με τη βλακεία τελείωσε. Χάσαμε. Χάσαμε. Το λέει ο Αρκάς αυτό το πράγμα. Έχουν βασιλέψει βλακές. Ναι, είμαστε τουλάχιστον στο μεσαίωνα. Όπου ό,τι και να πεις γίνεται σημαία του βλάκα. Σε προσωπικό επίπεδο το έχω υποστεί. Δηλαδή? Ας πούμε, περπατούσα στη Θεσσαλονίκη και ήταν κάποιοι υγειονομικοί που ήταν σε αναστολή και θέλανε και πέφτει ένας κύριος άσχετος και πάμε και τον βοηθάμε εγώ και ένας άλλος και μου λέει, έλα λέει, να υπογράψεις, να πάρεις λόγια, ποιο πράγμα. Μου λένε για τους υγειονομικούς. Του λέω, ρε παιδιά, διαφωνώ, λέω. Για τους υγειονομικούς που δεν ήθελαν να εμβολιαστούν. Ναι, ναι, και τους λέω, γιατί η μαμά μου λέει είναι 90 χρονών. Ναι. Λέω, θα πάθει καρδιακό. Θα έρθείτε, λέω, θα τη σώσετε και θα πεθάνει από κορονοϊό. Λέω, δεν το καταλαβαίνετε. Εμείς και εμείς. Και βάση περιπτώσει, αυτή ήταν η κουβέντα όμως. Ναι. Απλώς είπα ότι έχω διαφορετική άποψη. Είμαι φασίστας, στους υγειονομικούς, να ψοφήσεις, να κάνεις. Γιατί? Γιατί είχα διαφορετική γνώμη. Εγώ δεν είπα εντωμεταξύ με τους αντιεμβολιαστές να μην αντιεμβολιαστούν, αλλά υγειονομικοί αντιεμβολιαστές. Δηλαδή, ναι. Χοντρένοι, μετά και γιατροί, και μετά κοινοσυλλευτές. Πάντως μετά αυτοί επιστρέφουν από ό,τι μου είχε πει. Ωραία, γιατί πέρασε και ο κορονοϊός. Ήταν εδώ ο Υπουργός Υγείας και έλεγε ότι θα επιστρέψουν και του λέω και αν είναι κάποιος από αυτούς στο προσκεφάλι μου, τι, ας πούμε, δεν θα μου βάλει επίδεσμο γιατί δεν πιστεύει στον επίδεσμο. Μου λέει, όχι, όχι, μην ανησυχείτε, κυρία Νέγκα, είναι λίγοι. Ναι. Λέω, πού είναι αυτοί οι λίγοι? Μου λέει, είναι κυρίως διοικητικό προσωπικό. Χειρότερο, του λέω. Όχι, μου λέει, μην ανησυχείτε, τέλος πάντων, υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Συμβαίνει πάντως και επιστρέφουν και εντάξει. Όχι, επιστρέφουν τώρα, αλλά τώρα πια ο κορονοϊός τι είναι, δεν είναι τίποτα. Δεν τον περνάς χωρίς να καταλαβαίνεις. Τότε πέθανε κόσμος. Ναι. Όταν δεν θέλανε, πέθαιναν κάθε μέρα τόσοι. Βέβαια, οι ίδιοι θα σου πούνε ότι δεν πέθανε από τον κορονοϊό. Ποιο κορονοϊό τώρα? Τι είναι αυτά? Αυτό ας πούμε δεν μπορώ να το παρακολουθήσω εγώ. Ναι. Καταλαβαίνεις. Περίμενε, πάμε σε break και επιστρέφουμε με αυτό που έχεις πει, το αφροδισιακό που προκαλούσε έτσι κάποιον έρωτα. Και προκαλεί, φαντάζομαι, προς το πρόσωπό σου, ότι οι άνθρωποι σε βλέπουν αλλιώς όταν είσαι διάσημος. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.